όταν άλλοι αμφισβητούσαν τα επιτεύγματα της οικονομίας ή προσπαθούσαν και να τα ματαιώσουν ακόμα, αυτή η κυβέρνηση ενωμένη έκανε με σοβαρότητα αυτό που είναι η αποστολή της, να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Είχαμε υποσχεθεί να αποτρέψουμε την έξοδο της χώρας από το ευρώ και το πετύχαμε. Είχαμε υποσχεθεί να βγάλουμε τη χώρα από την ύφεση. Το πετυχαίνουμε τώρα. Αγωνιζόμασταν να πετύχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Και μάλιστα πιο νωρίς από ό,τι προέβλεπε το πρόγραμμα. Για να μην εξαρτάται συνεχώς η χώρα μας από καινούρια δάνεια. Και το καταφέραμε. Είχαμε υποσχεθεί να μοιράσουμε μέρος της υπέρβασης του στόχου του πλεονάσματος στην οικονομία για να ανταμυφθούν οι τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό κάνουμε τώρα. Και με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν αμέσως σε 1 εκατομμύριο Ελλήνων με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δηλαδή στους φτωχότερους, σε αυτούς που αδικήθηκαν περισσότερο, σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη και βεβαίως στους ένστολους με μηνιαίο μισθό κάτω από 1.500 ευρώ, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Παίρνουμε μάλιστα και ειδική μέρημνα για το πιο αδύναμο μέρος των συμπολιτών μας που έχουν ανελαίητα χτυπηθεί από την κρίση, τους άστεγους, για τους οποίους προβλέπουμε έκτακτη ενίσχυση 20 εκατομμυρίων στις υπηρεσίες που τους προσφέρονται, στέγαση, φαγητό κτλ. Αλλά ειδικά για τους άστεγους, σε λίγες μέρες θα έχω πολλά περισσότερα να σας πω. Ακόμα από την 1η Ιουλίου θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και από την πλευρά των εργοδοτών και από την πλευρά των εργαζομένων. Από 44% του μισθού περίπου, οι εισφορές μειώνονται κατά 3,9 στο 40%. Έτσι μειώνεται το εργασιακό κόστος. Για κάθε 100 ευρώ δηλαδή που πλήρωναν οι εργοδότες σε ασφαλιστικές εισφορές, θα πληρώνουν τώρα 89 ευρώ. Και για κάθε 100 ευρώ εισφορών που πλήρωναν οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους, θα πληρώνουν τώρα 94. Αυτό το είχαμε υποσχεθεί. Θα ανακουφίσει σίγουρα τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκείνες δίνουν την αύξηση στην εργασία. Θα δώσει δηλαδή όθηση στην απασχόληση, αλλά και θα οδηγήσει και σε αύξηση αποδοχών των εργαζόμενων σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα, μέσα στο 2014 θα δοθεί άλλο 1 δισεκατομμύριο σε επιστροφές παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, επιπλέον εκείνων που είχαν προβλεφθεί από το πρόγραμμα. Έτσι οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών φέτος θα φτάσουν τα 2,8 δισεκατομμύρια. Και αυτό θα δώσει, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, άμεση ρευστότητα στην οικονομία και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την αναγκαία ανάκαμψη. Επομένως, όχι μόνο δεν χρειάζονται ούτε πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας, όπως με μόνιμη κακοπιστία προεξοφλούσαν ορισμένοι, αλλά προκύπτει σημαντική ανακούφιση για τους Έλληνες πολίτες που επιβεβαιώνει άλλωστε και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Και φυσικά ένα μέρος του πλεονάσματος θα δοθεί για αποπληρωμή του χρέους κατά τα συμφωνημένα και πάντως και εδώ νωρίτερα από τις προβλέψεις. Η συμφωνία προβλέπει ακόμα, όπως το ξέρετε εσείς καλά, πολλές σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές αναπτυξιακού χαρακτήρα που απελευθερώνουν την οικονομία, που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, που μειώνουν τις τιμές. Μιλάω δηλαδή για μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης και που θα έπρεπε να έχουν γίνει από πάρα πολλά χρόνια πριν στην Ελλάδα. Τώρα αυτή η καθυστέρηση της χώρας μας ξεπερνιέται οριστικά. Βεβαίως η προσπάθεια συνεχίζεται.
θα γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία, μια νέα Ελλάδα. Αλλά σήμερα ολοκληρώνεται μια μεγάλη περίοδος δοκιμασιών και γίνεται ένα νέο ξεκίνημα. Με ελπίδα, γιατί οι θυσίες αποδίδουν, με ακόμα περισσότερη ελπίδα, γιατί τα αποτελέσματα γίνονται πλέον ορατά, χειροπιαστά για τον πολίτη. Και με αξιοπιστία πάνω απ' όλα. Γιατί η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και κάτι ακόμα. Τα φτερά μας τα κολλάει, λένε ορισμένοι, κάποιος άλλος στους ώμους μας. Δεν μας τα κολλάει κάποιος άλλος στους ώμους μας. Τα φτερά βγαίνουν από την ψυχή μας. Την Ελλάδα λοιπόν την πιστεύουμε και θα τη σηκώσουμε και πάλι ψηλά. Σας ευχαριστώ πολύ.